Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τους Immortal, μία από τις πιο επιδραστικές κατά τη δική μου γνώμη μπάντες του δεύτερου κύματος του νορβηγικού black metal, ακριβώς μαζί με εκείνες τις ιστορικές μπάντες που ξεκίνησαν από την Νορβηγία, αυτό το δεύτερο και ίσως το πιο επιδραστικό κύμα του black. Οι Immortal φυσικά μαζί με τους Dark Throne, Mayhem, Emperor, Burzum, όπως θέλετε πείτε το, Satyricon, αυτές οι βασικά οι μεγάλες μπάντες, συνεπιπλέον μπορούμε να βάλουμε μέσα και διάφορες άλλες μπάντες από γύρω, όπως οι Ulver, όπως οι Hades, μετά ονομάστηκαν και Hades Almighty, οι Enslaved, όλο αυτό το πακέτο των λεγόμενων νορβηγικών συγκροτημάτων, λίγο μετέπειτα η Gorgoroth κτλ. Όλα αυτά τα νορβηγικά συγκροτήματα που ξεκίνησαν από εκείνη την περίοδο, οι Thorns, βασικά είναι One Man's Project κτλ. Τώρα, οι Immortal ως ένα σημείο είναι από τις λίγες μπάντες μαζί με τους Dark Throne που έμειναν εκτός του όλου θέματος με το κάψιμα σχετικά όλο αυτό το τζέρτζελο που γινόταν με το κάψιμο εκκλησιών, με εγκληματικές ενέργειες, με δολοφονίες, τουλάχιστον οι Immortal και οι Dark Throne έμειναν απ' έξω. Παρ' όλα αυτά, οι Immortal καταγόνται από τον Bergen, okay? Ακριβώς από την ίδια περιοχή και από τα ίδια μέρη όπου βγήκε ο Βάρακ και η Μπούρτζουμ και τα λοιπά. Αν μη τι άλλο, αν πάμε πίσω, πριν τους Immortal υπήρχαν δύο συγκροτήματα που τα μέλη τους ενώθηκαν. Υπήρξαν για παράδειγμα οι Amputation, κάπως έτσι, οι οποίοι παίζανε ένα είδος death metal, και οι Old Funeral. Οι Old Funeral επίσης παίζανε death metal αρχικά και αποτελόντουσαν από τον Abbath και τον Demona, και από τον Abbath, μαζί επιπλέον μαζί με τον Varg από τους Burzum. Και οι σχέσεις μεταξύ, όπως θα δούμε, και όλοι αυτοί βέβαια ήταν γύρω από τον Ευρώνημος, όλη αυτή η επαφή γύρω από τους Mayhem, που επηρέασε όλη τη σκηνή. Εντάξει, και έτσι βλέπουμε και τις σχέσεις και Mayhem, όχι μόνο απλά με Burzum, αλλά βλέπουμε και τις σχέσεις μεταξύ Immortal με Burzum, βλέπουμε τις σχέσεις επίσης Dark Throne με Burzum, βλέπουμε επίσης τις σχέσεις μεταξύ Satyricon, Dark Throne και Burzum. Όλες αυτές οι μπάντες, η μία επηρέαζε την άλλη, είχαν άμεση επαφή με Emperor επίσης μέσα, όλοι τους είχαν, άλλαζαν και μέλη όλες με τον άλλον αρκετές φορές. Για παράδειγμα, ο drummer των Mayhem έχει παίξει για μια περίοδο και στους Immortal, ο Hellhammer. Πάμε. Λοιπόν, εδώ πέρα θα προσπαθήσω να μιλήσω για τους Immortal, που για εμένα είναι ένα από τα πιο αγαπημένα νορβηγικά black metal συγκροτήματα αυτής εκείνης της περίοδου του δεύτερου κύματος του black metal. Και εδώ πέρα να πω ότι οι Immortal βασικά ιδρύονται γύρω στο 1991 στο Bergen, όπως είπα, της Νορβηγίας. Τώρα, το πρώτο τους δίσκο τον βγάζουν το 1992 και συνεχίζουν να βγάζουν albums μέχρι και το λεγόμενο τέταρτο τους album, το Blizzard Beast, που βγαίνει το 1997. Μετέπειτα καπάκι έρχεται ένα είδος, θα λέγαμε, αλλαγής με το At the Heart of Winter του 1999, που είναι και το πέμπτο τους άλμπουμ, όπως θα δούμε, στο οποίο αυτό άλμπουμ κάνουν μια μεγάλη αλλαγή ως ένα σημείο στον ήχο τους, η οποία δεν ήταν βέβαια και τόσο δεν ήταν και τόσο out of the blue, να το πω έτσι. Παρόλα αυτά, τους έβαλε σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο, τους ανέβασε πάρα πολλά επίπεδα.
Μετέπειτα βγάζω, έχουμε, και το, έχουμε ένα hiatus που η μπάντα πέφτει σιγά σιγά. Για παράδειγμα μπορούμε να δούμε την διάρκεια του συγκροτήματος ότι μέχρι και το, από το 2003 μέχρι το 2007 το συγκρότημα μπαίνει στον πάγο, σε ένα σημείο, ξαναεπιστρέφουν το 2007, συνεχίζουν μέχρι το 2014. Έχουμε όλη αυτή μετά την, όλο αυτό το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται με τον Abbath, και από το 2014 συνεχίζουν και μέχρι και τώρα. Οι Immortal έχουν αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα, αν μην τι άλλο, ο drummer τους, ο οποίος βέβαια έπαιξε, νομίζω, ο οποίος εμφανίζεται εδώ πέρα στο μπλουζάκι και στο εξώφυλλο του Pure Holocaust, του δεύτερου τους άλμπουμ, ο Green, για παράδειγμα, ο οποίος αυτοκτόνησε το 1999, αν και νομίζω ότι σχεδόν και δεν έπαιξε σαν ουσιαστικό μέλος του συγκροτήματος. Υπήρχαν επίσης τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στον mastermind, τον δεύτερο του συγκροτήματος, τον Demonas, όταν σαν κιθαρίστας έπαθε πρόβλημα με τους τέντονές του στο χέρι, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παίξει για πάρα πολλά χρόνια. Παρ' όλα αυτά ακολουθούσε το συγκρότημα στις live του εμφανίσεις, και μετέπειτα έχουμε όλο το πρόβλημα με τον Abbath και τον αλκοολισμό του, που τελικά έφερε και την αποχώρηση του Abbath από το συγκρότημα, και μετέπειτα δημιούργησε ο ίδιος τους Abbath. Okay? Και είδαμε όλα αυτά τα ευτράπελα που γίνανε κατά την περιοδία μετά του δεύτερου άλμπουμ των Abbath, του Outsider Ken, γύρω στο 2019 με 2020, όλο αυτό το παρατράγουδο που έγινε ιδιαίτερα στα live που έπαιξε η μπάντα του Abbath στην Αργεντινή, στο Buenos Aires, όλο αυτό το μεγάλο πρόβλημα του αλκοολισμού του και εδώ πέρα λοιπόν θα προσπαθήσω να μιλήσω για τα albums, βασικά για τα 9 studio albums των Immortal, αλλά μέσα σε αυτό θα αναφερθώ από εδώ και από εκεί και στις άλλες δουλειές που κάναν τα μέλη του συγκροτήματος. Αν μην τι άλλο, εδώ θα αναφερθώ επιγραμματικά στο συγκρότημα I του Abbath, βασικά, και ο Demonas είχε σχέση και με το συγκρότημα των I. Θα αναφερθώ στο ένα και μόνο μοναδικό, τουλάχιστον μέχρι τώρα, άλμπουμ που έβγαλε ο Demonas, προσωπικό άλμπουμ, το March of the North, και θα αναφερθώ τουλάχιστον στο... θα έπρεπε να αναφερθώ και στις δύο δουλειές του Abbath, okay, εδώ θα αναφερθώ βασικά στην πρώτη δουλειά του Abbath, με το δικό του συγκρότημα. Okay. Ας ξεκινήσουμε. Επίσης να πω εδώ πέρα και κάτι άλλο, να πω ότι τα βασικά, okay, στην αρχή του συγκροτήματος και μια πολύ μεγάλη περίοδο, τα βασικά μέλη του συγκροτήματος που ήταν οι masterminds, okay, της μπάντας, ήταν δύο. Ήταν ο Abbath από τη μια πλευρά, με το ψευδόνυμο Abbath Doom Occulta. Όλβε Εικέμο είναι το όνομα του, το αληθινό, και ο Demonas Doom Occulta επίσης, με το όνομα του το αληθινό είναι να είναι Harald Navdal, κάπως έτσι, και μάλιστα έχουν και κάποια συγγενική σχέση, νομίζω ότι ο ένας έχει παντρευτεί την αδερφή του άλλου, κάτι τέτοιο, μεταξύ τους, μεταξύ του Abbath και του Demonas. Και με όλη αυτή τη σύγκρουση πια που υπάρχει μεταξύ τους εξαιτίας της κατάστασης του Abbath. Τώρα, μπορώ να πω επίσης ότι ο Abbath ήταν μια από τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες και μορφές και φωνές μέσα στο black metal, το νορβηγικό black metal, ιδιαίτερα αστείος, ιδιαίτερα πλακατζής, σχετικά με τα άλλα συγκροτήματα του χώρου, okay? Δηλαδή, ως ένα σημείο, οι Immortal ποτέ δεν το έπαιξαν τόσο πολύ σοβαροφανείς στο black metal τους, τουλάχιστον στην καθημερινή τους metal μορφή, δηλαδή σαν άνθρωποι, ακόμα και σαν είδωλα, να το πω έτσι, του black metal, μουσικών του black metal, δεν το παίζαμε έτσι, πώς θα το πω,
ότι όλα εδώ πέρα είναι στραβά και κακά, είμαστε του σατανά, είμαστε το μαύρο δυνάμεων και τα λοιπά, δεν γελάμε, δεν, και τα λοιπά. Στους Immortal δεν υπήρχε αυτό, εντάξει, ιδιαίτερα στον Άμπατ δεν υπήρχε καθόλου αυτό, okay. Αυτό και σε ένα σημείο μετέπειτα και στον Φερνής από τους Dark Throne, ούτε αυτό υπήρχε, okay. Οι άνθρωποι ήταν περισσότερο πλακατζίδες, το βλέπαν με άλλο τουλάχιστον μάτι. Okay. Τώρα, ας ξεκινήσω με τα albums. Να αναφερθώ εδώ πέρα επίσης ότι ο Άμπαθ είχε παίξει στο συγκρότημα, ήταν και η φωνή του συγκροτήματος για πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον για τα 8 albums του συγκροτήματος από τα 9. Ήταν και κιθαρίστας, ήταν και μπασίστας, ήταν και βασικά ως μπασίστας έχει μείνει περισσότερο φημισμένος στους Immortal, αλλά έχει παίξει και το ρόλο του drummer, okay? Από την άλλη πλευρά, ο Ντέμονας ήταν ένας επίσης βασικός κιθαρίστας, μέχρι και όλο αυτό το πρόβλημά του με τους τέντονες, μέχρι και που ξαναγύρισε τελικά. Κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας του και να ξαναγυρίσει ως κιθαρίστας, όπως θα δούμε και στο ένατο τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος, χωρίς πια τον Άμπαθ. Επίσης, έχουν περάσει διάφοροι drummers από το συγκρότημα. Αναφέρθηκα πριν στον Green που αυτοκτόνησε το 1999, Rest in Peace. Αναφέρθηκα στον Hellhammer, τον drummer των Mayhem. Να αναφερθώ και στον Armageddon. Αν και ο drummer ο οποίος έμεινε τα περισσότερα χρόνια μαζί τους και συνεχίζει να είναι και σήμερα στους Immortal, είναι ο Horg. Ναι, το όνομά του είναι Raider Horhagen, ο οποίος υπάρχει στο συγκρότημα από το 1996 και συνεχίζει και μέχρι και σήμερα. Το συγκρότημα ήταν τις περισσότερες φορές γύρω στα 3 με 4, στην αρχή τουλάχιστον του συγκροτήματος, σε 3 μέλη, μετά γίνανε 2, μετά πάλι 3. Πάντα κυμαίνονται ανάμεσα σε 2 με 3 μέλη του συγκροτήματος. Δεν θυμάμαι αν ήταν και κάποτε 4, αλλά αυτό νομίζω ότι ίσως αρχικά, αλλά βασικά πάντα ανάμεσα στα 2 και τα 3 μέλη του συγκροτήματος. Να αναφερθώ εδώ πέρα και σε κάτι άλλο, ότι δύο ακόμα ιδιαίτερα σημεία των Immortal είναι ότι έχουν φτιάξει ένα δικό τους concept φανταστικού κόσμου, του λεγόμενου Blast Cirque, okay, στο οποίο αυτόν τον κόσμο και τα λοιπά είναι ένα είδος, ας πούμε, θα λέγαμε θεματολογίας του φανταστικού, επιρροές ίσως και από Conan the Barbarian. Έχουν φτιάξει λοιπόν το δικό τους concept, στο οποίο πολλοί στίχοι των τραγουδιών τους αναφέρονται. Δεν είναι ξεκάθαρο συγκρότημα black metal με ξεκάθαρο σατανιστικό ήχο σε σχέση με τα υπόλοιπα νορβηγικά black metal συγκροτήματα. Και κάτι άλλο επίσης ιδιαίτερο είναι ότι οι Immortal στα περισσότερα τουλάχιστον άλμπουμ τους εμφανίζονται οι ίδιοι στο εξώφυλλο με τις φάτσες τους, με τις βαμμένες, με το corpse paint φάτσες τους, και το όλο το θέμα του πάγου και του κρύου και του χιονιού. Okay. Τώρα, σε αυτή την δισκοκριτική, θα λέγαμε, των άλμπουμ τους από worst to best, να πω την αλήθεια, worst album στους Immortal για εμένα σαν οπαδό δεν υπάρχει. Εντάξει. Αλλά εδώ πάλι με προσωπικό γούστο θα σας πω πώς καταξινομώ τα 9 τους άλμπουμ. Και ξεκινάω. Πριν όμως ξεκινήσω τα 9 τους αυτά άλμπουμ, να αναφερθώ εδώ πέρα λοιπόν στο συγκρότημα I, okay, το οποίο βγάλανε το 2006 το άλμπουμ Between Two Worlds, στο οποίο αυτό άλμπουμ είναι ένα πολύ καλό άλμπουμ. Okay, βασικά ο Άμπαθ κρύβεται από πίσω, αλλά και ο Ντέμονας παίζει και αυτός το ρόλο του στο συγκεκριμένο συγκρότημα του Άμπαθ, πριν ο Άμπαθ φύγει από τους Immortal το 2015 και δημιουργήσει τους Άμπαθ. Okay. Και αρκετά συμπαθητικό αλμπουμάκι. Έχει εδώ πέρα και κάποιες πιο rock and roll ίσως επιρροές. Έχει και κάποιες epic black metal επιρροές, τις γνωστές των Immortal. Και αυτό αναφέρομαι σε αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ. Να πω εδώ πέρα ότι ο ήχος των Immortal πάντα, μα πάντα, είχε μία επιρροή από epic black metal και βασικά από Bathory. Okay, αυτό φαίνεται εξ αρχής σε όλα τους σχεδόν τα άλμπουμ.
Σε κάποιο σημείο και μετέπειτα αρχίζουν και βάζουν περισσότερο και κάποιες thrash metal επιρροές, τις οποίες τις βλέπουμε τόσο ως ένα σημείο στο, και στο At the Heart of Winter, που είναι το επίτευγμα, όπως θα δούμε, μεταξύ και epic metal, black metal, epic black και thrash επιρροών. Το βλέπουμε μετέπειτα αυτό και στο Damned in Black, το βλέπουμε ακόμα περισσότερο και στο Northern, παραδείγμα στο Sons of Northern Darkness. Okay. Και αν μιλάμε για επιρροές από Bathory, ας να μην ξεχνάμε ότι σήμερα, την ώρα που φτιάχνω το βίντεο, είναι η επέτειος του συγκεκριμένου άλμπουμ των Bathory, του Bathory όπως θέλετε πείτε το, το Blood, Fire, Death, okay, που για μένα είναι ίσως επίσης το άλμπουμ το οποίο συνδέει πολύ καλά και τις επιρροές του black metal και τις επιρροές του epic metal στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Okay. Okay, και τώρα, επίσης να αφαιρθώ στο άλμπουμ που έβγαλε ο Demonaz από μόνος του, το μόνο μου τουλάχιστον μέχρι τώρα άλμπουμ του Demonaz, το March of the North, αυτό βγαίνει το 2011, το οποίο πέρασε σε ένα σημείο στα ψηλά λίγο, το οποίο είναι ένα από τα καλύτερα, όχι απλά black metal, επικά black metal albums, μπορώ να το πω ότι είναι ένα πολύ καλό epic metal album γενικά, όχι μόνο στο black metal. Ναι, εδώ πέρα στρέφεται ο Endemonas περισσότερο στο κλασικό epic, με κύριες επιρροές από Bathory και λίγο από Manowar, αλλά υπάρχουν και εδώ πέρα φυσικά και επιρροές από Immortal και από black metal. Και φυσικά μετά το 2015 που ο Abbath αφήνει τους Immortal, αφήνει, διώχνεται και τα λοιπά, ανάλογα από τον ποιον ρωτάτε, okay, ο Abbath έχει βγάλει δύο albums, studio albums μέχρι τώρα, το 2016 έρχεται το συγκεκριμένο αυτό album, το πρώτο Abbath album, το οποίο μάλιστα κάποιοι λένε ότι τα τραγούδια εδώ μέσα ήταν να είναι τα τραγούδια για το επόμενο άλμπουμ των Immortal. Okay. Και μετέπειτα ο Abbath βγάζει το 2019 ακόμα ένα άλμπουμ, το Outstrider. Okay. Αυτά όσον αφορά τα άλμπουμς, τα εξωτερικά των μελών των Immortal. Και τώρα πάμε μέσα να συζητήσουμε τα καθαρά albums των Immortal. Λοιπόν, ξεκινάω. Στην ένατη θέση για εμένα έρχεται το album το οποίο ως ένα σημείο ξεφεύγει περισσότερο από τα υπόλοιπα από τον κλασικό ήχο των Immortal. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι το τέταρτο τους album του 1997, το Blizzard Beasts. Ναι, με το συγκεκριμένο αυτό μάλιστα άλμπουμ ως ένα σημείο κλείνουν εποχή. Ως ένα σημείο, αν χωρίσουμε τις εποχές του συγκροτήματος, κάποιοι θα σου πούνε ότι τα τέσσερα πρώτα άλμπουμς αποτελούν μία εποχή από μόνη της. Okay. Και πάλι εδώ πέρα, όπως μας έχουν συνηθίσει στα περισσότερα αυτά, στα τέσσερα αυτά πρώτα άλμπουμς των Immortal, και όχι μόνο, εμφανίζονται στο εξώφυλλο με τις φάτσες τους. Τώρα, το Blizzard Beasts δεν είναι καθόλου κακό άλμπουμ. Αυτό όμως που το κάνει πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό σε σχέση με τα άλλα άλμπουμ τους, okay, είναι ότι έχει μια πολύ έντονη death metal χρειά. Θα μου πείτε, οι Immortal ξεκίνησαν και αυτοί ως death metal αρχικά, όταν ήταν στους Old Funeral, okay, στους Abutation. Και όμως, κάποιοι άλλοι θα σου πούνε ότι ακριβώς εκείνη την εποχή, λίγο πριν το άλμπουμ, είχαν κάνει περιοδεία μαζί με τους Morbid Angel και εδώ πέρα βλέπουμε κάποιες επιρροές, ίσως και αρκετά ισχυρές, διάφορων riffs των Morbid Angel μέσα στους Immortal. Και γι' αυτό το άλμπουμ αυτό, ακριβώς επειδή είχε αυτή την επιρροή από το death metal, το κάνει ιδιαίτερο και λίγο ίσως πιο ξεχωριστό σε σχέση με τα άλλα άλμπουμ τους.
Και αυτό το θέμα, μόνο και μόνο για αυτό το θέμα, το βάζω σε αυτή την θέση, στην ένατη θέση. Και εδώ, όπως και σε άλλα άλμπουμς παραπιπτόντος του συγκροτήματος, βλέπουμε τραγούδια σχετικά με τα βουνά. Εδώ πέρα έχουμε για παράδειγμα το Mountains of Might σαν τραγούδι. Αν μη τι άλλο, όλη αυτή η επιρροή για Mountains τη βλέπουμε και στους Bathory, τη βλέπουμε και στους Manowar. Okay. Λοιπόν, τώρα, στην 8η θέση. Στην 8η θέση για μένα θα έρθει ένα άλλο άλμπουμ, το οποίο ήταν αρκετά αδικημένο και πάρα πολλοί οπαδοί των Immortal το βάζουν προς τα τελευταία άλμπουμ και το θάβουν. Μιλάω για το 6ο τους άλμπουμ του 2000, με την αρχή της χιλιετίας, το Damned in Black. Okay, και εδώ πέρα πάλι οι Immortal εμφανίζονται σαν, με φωτογραφία στο εξώφυλλο δική τους. Okay. Το άλμπουμ αυτό θάβεται και ίσως κατά δική μου γνώμη το μόνο βασικό μεμπτό πράγμα που υπάρχει σε αυτό το άλμπουμ, εκτός ότι αρχίζει και έχει πιο έντονες thrash metal επιρροές, okay, οι οποίες βέβαια άρχισαν να εμφανίζονται ήδη και από το προηγούμενο, από το At the Heart of Winter. Το θέμα όμως είναι ότι ακριβώς αυτό το άλμπουμ βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κορυφαία άλμπουμ στον Immortal. Από τη μία πλευρά είναι το άλμπουμ που ήρθε μετά από το At the Heart of Winter, στο οποίο οι Immortal βάλαν ένα πολύ μεγάλο, ανέβασαν πάρα πολύ τον πύχη, να το πω έτσι. Και από την άλλη πλευρά το άλμπουμ που ήρθε μετά από αυτό είναι το Sons of Northern Darkness, το οποίο επίσης θεωρείται ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο, το Damned in Black, να μπαίνει σαν sandwich ανάμεσα στα δύο. Και γι' αυτό ως ένα σημείο χάνει αρκετά όταν συγκρίνεται με αυτά τα δύο, αν θα μπορούσε να είναι ίσως πιο κοντά στο Sons of Northern Darkness. Εδώ οι επιρροές από thrash metal είναι πολύ πιο έντονες, όπως είπα. Παρ' όλα αυτά, δεν κάνει το άλμπουμ, για μένα δεν με χαλάει καθόλου. Και σαν άνθρωπος που αγαπάω το thrash, δεν με χαλάει καθόλου. Εδώ πέρα υπάρχουν πολλά καλά κομμάτια. Για παράδειγμα, μπορώ να θυμίσω εδώ πέρα και το In Our Mystic Visions, Blessed, okay. Και όχι μόνο, για παράδειγμα και το Against the Tide, okay. Το Triumph που αρχίζει το άλμπουμ. Αρκετά καλός δίσκος, αλλά θεωρείται από αρκετούς οπαδούς των Immortal ως σχετικά αδύναμος. Τώρα, στην 7η θέση, ένα άλμπουμ το οποίο θεωρείται καλό και πολύ καλό από πολλούς οπαδούς. Και σίγουρα είναι καλό, αλλά το βάζω σε αυτή τη θέση εξαιτίας των επόμενων άλμπουμς. Μιλάω για το 7ο τους άλμπουμ του 2002, το Sons of Northern Darkness. Okay? Και πάλι εδώ πέρα, στο εξώφυλλο, Immortal. Λοιπόν, σε αυτό το άλμπουμ φαίνονται ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά οι thrash επιρροές του συγκροτήματος. Και πραγματικά εδώ πέρα είναι αυτό το epic black thrash metal ανακατεμένο όλο μαζί. Πάρα πολύ καλό επίσης άλμπουμ. Και αγαπήθηκε πάρα πολύ, ίσως περισσότερο από τους οπαδούς από τον Damned in Black, ακόμα και αν συνεχίζει τη γραμμή του Damned in Black. Και τώρα, έκτη θέση. Στην έκτη θέση, ένα άλμπουμ το οποίο το περίμεναν οι οπαδοί όπως και όπως. Το άλμπουμ της επιστροφής. Μετά από τόσα χρόνια που οι Immortal είχαν μπει στον πάγο, ξαναεπιστρέφουνε. Και το 2009 μας βγάζουν το 8ο τους άλμπουμ, το All Shall Fall. Okay. Αυτό που δεν ξέραμε είναι ότι μετά από αυτό το άλμπουμ και πάλι τους πήρε πάρα πολύ καιρό μέχρι που και όλες αυτές οι ανακατατάξεις που γίνανε στο συγκρότημα. Okay. Ο Άμπαθ εντωμεταξύ έφυγε, όλοι αυτές οι συγκρούσεις μεταξύ Άμπαθ και Ντέμονας και τα λοιπά, μέχρι που μας έφεραν το τελευταίο τους και ένα το τους άλμπουμ. Αλλά ας μιλήσουμε τώρα για το All Shall Fall. Όταν το All Shall Fall βγαίνει, γίνεται αγαπητό από τους περισσότερους οπαδούς των Immortal. Και πραγματικά
Είναι ένα άλμπουμ που έχει αρκετά epic metal χρειά. Okay? Πολύ καλό άλμπουμ κατά δική μου γνώμη. Ακριβώς ό,τι περιμέναμε για εκείνη την εποχή. Okay? Ακριβώς ό,τι περιμέναμε. Βέβαια με τα αστεία αυτά βίντεο κλιπ του συγκεκριμένου άλμπουμ. Τώρα, απλά για να αναφέρω στο εξώφυλλο, είναι τα λίγα εξώφυλλα στα οποία εδώ πέρα δεν φαίνεται το συγκρότημα, στο εξώφυλλο του συγκρότημα, του άλμπουμ. Και εδώ πέρα μάλιστα στην deluxe έκδοση αυτό άνοιγε σε δύο πόρτες, okay, για να φανεί μέσα ο κόσμος του Blasirk, okay. Αν και αυτό, λέει, αυτή την ιδέα την πήρανε από το άλμπουμ το δεύτερο, τον Possessed. Okay, το Death Metalers Possessed, Death Thrasers Possessed, το Open the Gates, κάπως έτσι πώς λέγονται αυτό εκείνο το άλμπουμ, στο οποίο και καλά άνοιγαν και πάλι οι πύλες. Λοιπόν, άνοιγες τις πύλες και καλά της κολάσεως, κάπως έτσι, okay, στο άλμπουμ το δεύτερο, τον Possessed. Και πήραν αυτή την ιδέα και στην deluxe έκδοση του συγκεκριμένου άλμπουμ του All Shall Fall. Τώρα, πέμπτη θέση. Πέμπτη θέση. Το τελευταίο τους μέχρι τώρα άλμπουμ, το ένατο τους άλμπουμ του 2018, Northern Chaos Gods. Okay. Το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ, και σε αυτό πάλι οι Immortal δεν φαίνονται στο εξώφυλλο, μάλιστα είναι και το πρώτο άλμπουμ χωρίς τον Abbath. Okay. Το πρώτο άλμπουμ μέχρι και τώρα, και το μόνο άλμπουμ μέχρι και τώρα, το Immortal, χωρίς τον Abbath. Λοιπόν, το συγκεκριμένο άλμπουμ, οι οπαδοί δεν ξέρουν τι να περιμένουν από αυτό. Φυσικά ο Ντέμονας ξαναγύρισε στην κιθάρα, πήρε και τα ήταν και στα φωνητικά. Δεν ξέρουν τι να περιμένουν χωρίς τον Abbath, χωρίς τη χαρακτηριστική φωνή του Abbath. Και παρόλα αυτά, μας αποστόμασε όλους. Okay? Θεωρείται ένα από τα κορυφαία άλμπουμς της χρονιάς του 2018 όταν βγήκε και επισκίασε πάρα πολύ, για παράδειγμα, το άλμπουμ, το πρώτο τότε τουλάχιστον, του Abbath του 2016. Okay? Όταν τα συγκρίνουμε το ένα με το άλλο, δεν υπάρχει, αν και αυτό είναι συμπαθητικό αλμπουμάκι, το Northern Chaos Gods το ξεπερνάει κατά πολύ. Να πω εδώ πέρα επιπλέον ότι τα δύο τουλάχιστον πρώτα κομμάτια του albums είναι ξεκάθαρα να έχουν βγει από τις πρώτες ημέρες των Immortal. Okay. Από τις πρώτες δουλειές, τις τρεις τουλάχιστον πρώτες δουλειές των Immortal. Okay. Και μετέπειτα ένα πολύ παπάρα, πολύ επικό, epic black metal steel. Και εδώ έχουμε πάλι βουνά, Where Mountains Rise. Okay. Πάρα μα πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Τώρα, πάμε στο τέταρτο τους άλμπουμ. Στην τέταρτη θέση, να το πω έτσι. Στην τέταρτη θέση, για μένα θα βάλω εδώ πέρα το πρώτο τους ντεμπούτο άλμπουμ. Το Diabolic Full Moon Mysticism. Okay, που βγήκε το 1992. Προσέξτε, για εμένα αυτό το άλμπουμ το θεωρώ ένα από τα καλύτερα νορβηγικά black metal albums του δεύτερου αυτού κύματος. Okay, το λατρεύω το συγκεκριμένο άλμπουμ. Μπαίνει στην τέταρτη αυτή θέση εξαιτίας των άλλων albums που θα έρθουν μετέπειτα. Το λατρεύω. Ίσως ένα από τα καλύτερα black metal νορβηγικά ντεμπούτα καν. Okay. Με ένα βέβαια αστείο εξώφυλλο, Immortal και πάλι στο εξώφυλλο, μην τι άλλο. Okay. Λοιπόν, εδώ πέρα, μάλιστα είχαν κάνει και το λεγόμενο αστείο βίντεο κλιπ, okay. Πολύ αστείο αλλά χαρακτηριστικό βίντεο κλιπ του The Call of the Winter Moon, okay. Το οποίο είναι αρκετά αστείο, μόλις αυτές τις φάτσες του Abbath και των υπόλοιπων μελών του συγκροτήματος μέσα στο δάσος και τα λοιπά, χαρακτηριστικό cult βίντεο κλιπ, αλλά χαρακτηριστικό και τον Immortal, okay. Λοιπόν, τι να σας πω.
Απλά λατρεύω το συγκεκριμένο άλμπουμ. Okay? Αν με βάλετε να διαλέξω ανάμεσα σε ντεμπούτα black metal albums, αυτό θα είναι μέσα. Θα είναι μέσα 100% τουλάχιστον στην πρώτη τριάδα, να το πω έτσι. Okay? Ίσως λίγο πιο ακατέργαστο στον ήχο του, αλλά πολύ καλό. Τώρα, συνεχίζουμε. Τρίτη θέση. Τώρα, στην τρίτη θέση, να σας πω την αλήθεια, μεταξύ τρίτης και δεύτερης θέσης, ήμουν να είχα έναν ενδιασμό, αλλά τελικά καταλήγω στο εξής. Στην τρίτη θέση να βάλω το τρίτο τους άλμπουμ του 1995, που για πολλούς οπαδούς των Immortal αυτό είναι το κορυφαίο Immortal άλμπουμ. Ιδιαίτερα τους παλιούς οπαδούς των Immortal. Και εδώ πέρα εννοώ το Battles in the North. Battles in the North. Εδώ πέρα όσους τουλάχιστον παίζουν δύο, έχουμε δύο στο εξώφυλλο, μέλη του συγκροτήματος. Το Battles in the North, όπως είπα, βγαίνει το 1995 και πάλι πολύ καλό άλμπουμ, μα πάρα πολύ καλό. Να πω εδώ πέρα ότι υπάρχουν κάποιες κυκλοφορίες του συγκεκριμένου άλμπουμ όπου τα τραγούδια έχουν διαφορετική σειρά. Για μένα εδώ πέρα, ας πούμε, το κορυφαίο για παράδειγμα είναι και το Blast Kirith, το τραγούδι Blast Kirith και Mighty Ravendog. Okay. Αλλά όλα τα τραγούδια εδώ πέρα αξίζουν. Κάτι που ίσως είναι λίγο ιδιαίτερο στο συγκεκριμένο άλμπουμ, ότι από μερικές φορές το πέρασμα από τραγούδι σε τραγούδι δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Αποτέλεσμα μερικές φορές, σαν να ακούγεται σιδηρόδρομος όλα τα τραγούδια, σαν να είναι ένα τραγούδι ενωμένο με διαφορετικά μέλη. Okay. Παρόλα αυτά, μιλάμε για ένα κλασικό black metal νορβηγικό άλμπουμ γενικότερα, όχι μόνο τον Immortal. Τώρα, δεύτερη θέση. Δεύτερη θέση, κατάληξα τελικά να βάλω το δεύτερο τους άλμπουμ του 1993 και μιλάω φυσικά για το Pure Holocaust. Okay. Λοιπόν, το Pure Holocaust, το οποίο πραγματικά επίσης για πολλούς οπαδούς θεωρείται κορυφαίο άλμπουμ των Immortal, είναι ίσως από τα κορυφαία άλμπουμ των Immortal, για κάποιους ίσως είναι και το πιο αγαπημένο. Οι οπαδοί, οι παλιοί των Immortal κυμαίνονται ανάμεσα συστηματικά με τη θέση του πιο καλού άλμπουμ, κυμαίνονται ανάμεσα στο Battles in the North και ανάμεσα στο Pure Holocaust. Okay. Λοιπόν, όπως είπαμε, εδώ πέρα βλέπουμε και τον drummer, τον Green, rest in peace. Πάλι, πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Δεν υπάρχουν εδώ πέρα επίσης λέξεις με το Sign for the North Hordes to Ride. Επίσης, όλα τα τραγούδια εδώ πέρα επίσης είναι πάρα πολύ καλά. Και τελειώνω τελικά με την πρώτη θέση. Στην πρώτη θέση θα βάλω, όπως καταλάβατε, και αυτή νομίζω η άποψη, νομίζω συμφωνεί με πάρα πολλούς οπαδούς των Immortal γενικότερα, όχι μόνο της πρώτης περίοδου, το νούμερο ένα κατά τη δική μου γνώμη masterpiece τους. Okay? Και προσέξτε, εγώ αγαπάω πάρα πολύ την πρώτη περίοδο. Okay? Αγαπάω πάρα πολύ τον ντεμπούτο, αγαπάω το Pure Holocaust, αγαπάω το Battles in the North. Παρόλα αυτά, okay, με το άλμπουμ, με το πέμπτο τους άλμπουμ του 1999, οι Immortal, όπως είπα και πιο πριν, βάζουν τον πύχη πάρα πολύ ψηλά όταν βγάζουν αυτό το διαμάντι, πραγματικά διαμάντι, σε όλο τον χώρο του Epic Black, σε όλο τον χώρο του Black Metal και σε όλο τον χώρο γενικά του Metal. Και μιλάω για το At the Heart of Winter. Okay. Με αυτήν την, πρώτα απ' όλα, τα τραγούδια ένα και ένα. Epic Metal, Black Metal, λίγες επιρροές από Thrash Metal, όλα είναι εδώ μέσα σε πάρα πολύ καλή θέση. Okay. Τι να πω. Έξι βέβαια τραγούδια στο άλμπουμ, αλλά είναι ένα και ένα. Ένα και ένα, με ένα καταπληκτικό, μα καταπληκτικό εξώφυλλο,
Οκ. Καταπληκτικό εξώφυλλο. Η Immortal εδώ, μόνο στο από πίσω φαίνονται. Εδώ μέσα, σαν, σαν, σαν μέλη του συγκροτήματος, δηλαδή οι φάτσεις τους. Αλλά μιλάμε για ίσως από τις μια πιο καλύτερες δουλειές όλου του black metal, πόσο μάλλον του νορβηγικού black metal, που κάθε μεταλλάς, όχι μόνο black μεταλλάς, θα έπρεπε να ακούσει. Okay? Για εμένα επίσης αυτό το album είναι και ίσως ένα από τα hooks albums που φέρνουν οπαδούς μέσα στο black metal. Δηλαδή, μετάλλες που ίσως δεν έχουν πολύ ακούσει black, όπως έχω ξαναφερθεί, η Cradle of Filth, η Dimmu Borgir, ή ως ένα σημείο η Dissection, okay? Έχουν albums τα οποία μπορούν να φέρουν οπαδούς μέσα στο black metal, που ίσως δεν ακούγανε πιο πριν black. Αλλά μέσα σε αυτά τα albums hooks είναι και το συγκεκριμένο album των Immortal, το At the Heart of Winter. Αυτά όσον αφορά τους αγαπημένους μου Νορβηγούς, και ελπίζω μια μέρα τουλάχιστον να ξαναεπιστρέψει ο Άμπαθ, γιατί ναι μεν ο Ντέμονας έχει κάνει πολύ καλή δουλειά με το Northern Chaos Gods, και από την άλλη πλευρά ο Άμπαθ με τους Άμπαθ, okay, τα καταφέρνει, αλλά τώρα με τα όλα αυτά τα προβλήματα υγείας του, τώρα μάλιστα έχει πει ότι θα ξαναγυρίσει και πάλι στα, live, στα lives μετά τον κορονοϊό, και ότι έχει μπει σε αποτοξίνωση, τον αλκοολισμό του, το ευχόμαστε το καλύτερο του Άμπαθ, και ο ίδιος δεν αποκλείει να ξαναγυρίσει μια μέρα στους Immortal, και πραγματικά νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο μια μέρα να ξαναδούμε μια επανένωση τους κάτω από τη σκέπη των Immortal. Από το Ισραήλ, από την Ιερουσαλήμ, stay metal και stay heavy.